Ιάκωβε, για ακόμα μια χρονιά είσαι ο αρχηγός της ομάδας μας. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Καλησπέρα. Από παιδί μικρό, όταν ξεκίνησα να αγωνίζομαι στην ΑΕΚ, όταν ξεκίνησα το μπάσκετ, ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι αρχηγός αυτής της ομάδας. Πώς υποδείχτηκαν αυτές τις νίκες οι ομάδες μας, τις δύο πρώτες που κάναμε ως τώρα? Εντάξει, φέτος είναι μια χρονιά παράξενη, όπως όλοι γνωρίζουμε, με αυτά όλα που γίνονται με τον κορονοϊό. Αργήσαμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία, ξένοι μας μπήκανε αργά στην προετοιμασία. Πιστεύαμε ότι θα κερδίσαμε τους αγώνες. Το πιστεύαμε, αλλά δεν ξέραμε σε ποια ετοιμότητα ήμασταν και νομίζω στο τέλος φάνηκε ότι είμαστε με την καρδιά μας και κερδίσαμε τους αγώνες. Πώς είναι οι προπονήσεις και τα παιχνίδια κάτω υπό τις οδηγίες του προπονητή μας Νικόλα Παπαδόπουλου? Ο προπονητής μας είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η ομάδα μας, όλοι πειράζουν ένα στο άλλο. Ξεκινώντας από το συζητό που λέμε εκεί που γελάει. Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Ένας εμπειρός προπονητής, ο οποίος ξέρει και πώς να συμπεριφερθεί και να είναι κοντά στους παίχτες για να πάρει το 100% από το κάθε παίχτη. Πόσο δύσκολο είναι να παίζεις σε άδεια ουσιαστικά γήπεδα? Η αλήθεια λέγεται, τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν ζούμε αυτό που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι λες και κάνουμε προπόνηση. Χρειαζόμαστε τον κόσμο δίπλα μας. Εντάξει, φέτος ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά τις προηγούμενες χρονιές το χρειαζόμαστε γιατί πάντα δίνουμε το 100% ό,τι και αργήνεται. Όταν παίζεις σε άδεια γήπεδα, λες και παίζεις φιλικά. Τι είναι η προσωπική σου στόχη για φέτος? Προσωπική μου στόχη είναι ομαδική στόχη, να κατακτήσουμε το πράγμα και το κύπελλο μέσα από τη σκληρή δουλειά. Και ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας μας? Το είπα πάρα πολλές φορές. Ξέρω ότι υπάρχει μπασκετικός κόσμος και ξέρω ότι ο κόσμος της Λάρνακας ειδικά αγαπά τον μπάσκετ και όσον γίνεται, αν γίνεται φετός, να έρχεται στο γήπεδο μας παρακολουθά. Το χρειαζόμαστε. Ιάκωβε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ΑΕΚ Σκάλα σου εύχεται ό,τι καλύτερο. Εγώ ευχαριστώ και θέλω να πω ότι κάνετε μια πολύ καλή και σωστή δουλειά στο ΑΕΚ Σκάλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.